Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζαλίζομαι. Βρωμοπεκρίδες. Μα τι λέω, είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Όλο το ρεπίνο το ξέρει. Μέρα νύχτα ζεσταίνουν τις καρέκλες του καπαρέ. Hey, Εργούρο, για πού το βάλες? Έξω, έξω στον καθαρό αέρα. Θέλω να δω τ' άστρα. Έλα, έλα, κοίτα τη βότκα, διαμάτι! Για όλοι που χορεύουν. Θα αφήσεις το πασχαλιάτικο, μιλέτη. Είμαι... Τίποτα δεν είμαι. Μόνο ένας απολυμένος νοσοκόμος. Γεια σου. Μη φεύγεις, μεσάνυχτα ακόμα. Μη φοβάσαι, θα ξανάρθω. Ένα μόνο καπαρέ έχει το ρεπίνο. Το στομάχι μου. Άδειασέ το και έλα πάλι. Ει βότκα. Πού πάω? Δεν ξέρω. Περπάτε. Περπάτε, Αργούνοφ, εφόσον υπάρχει δρόμος. Hey! Τι κοιτάτε από εκεί πάνω τη γη? Ε? Ναι, σε εσάς μιλάω, τ' άστρα. Ε? Τι θαυμάζετε? Αχ, Θεέ μου. Πόσο βαθύς είναι ο ουρανός και τι αμέτρητο χάος απλώνεται πάνω στη γη. Ο κόσμος είναι καλά φτιαγμένος. Γιατί οι άνθρωποι, για ποιο λόγο οι άνθρωποι να χωρίζονται σε μπεκρίδες και σωρούς, σε υπαλλήλους και απολυμένους? Γιατί ο σοβαρός άνθρωπος και εκείνος που τρώει το καταπέτασμα κοιμούνται ήσυχα στο κρεβάτι τους, ενώ εκείνος που πίνει και δεν τρώει όταν πεινά να πλανιέται στους δρόμους χωρίς να βρίσκει λιμάνι? Γιατί εκείνος που δεν έχει μια θέση και δεν παίρνει ένα μεροκάματο πρέπει να πειράει, πρέπει να είναι γυμνός, πρέπει να είναι εξυπόλυτος? Ποιος τα βρήκε λοιπόν όλα αυτά? Γιατί να μην δουλεύουν τα πουλιά και τα θηρία? Γιατί χωρίς καμιά φροντίδα, χωρίς υποχρέωση να ζουν όπως θέλουν? Γιατί να είναι αμαρτωλός αυτός που έκλεψε ένα σαμοβάρ και το ήπια στο καπάρι? Γιατί... Μπα, ξημερώνει κιόλας. Φάνηκε ο ήλιος. Α, όχι, όχι. Είναι η πυρκαγιά. Ναι, ναι. Πυρκαγιά. Hey, εσύ με την άμαξα. Πού είναι η φωτιά? Το χάρι του Ανδρέα Τύρικο. Πού? Το Τύρικο. Το Τύρικο. Ω, Θεέ μου, πώς τα θυμάμαι. Εδώ και 1,5 χρόνο γύριζα από το ρεπίνο που είχα πάει για να αγοράσω φάρμακα για το νοσοκομείο. Αχ, κακιά ώρα. Καταραμένη. Βάστα, βάστα, λογάκι μου. Εσύ μου μένεις. Μόνο εσύ μπορείς να με σώσεις. Πού πάω? Όπου με πάρεις εσύ. Εσύ θα βρεις το δρόμο. Ξεπάγεσαι. Και εσύ απόκαμεσαι. Μα σαν να γυρίζουμε πίσω στο ρεπίνο. Α, σαν άκουσα σκυλιά. Απ' εδώ αλογάκι μου. Ε,
Να και ένα φως. Γρήγορα, γρήγορα. Για να δούμε. 6-7 βέλτσι από το νοσοκομείο είναι το πανδοχείο του Ανδρέα Τύρικοφ. Ο Θεός να το μακαρίσει. Σίγουρα τώρα κουμαντάρουν η γυναίκα του μαζί με την κόρη του στη Λιούμπα. Α, όχι, όχι, όχι. Το πανδοχείο δεν έχει καλή φήμη. Η παραμονή εκεί είναι επικίνδυνη. Όταν έχει μάλιστα κανείς μαζί του ένα δανεικό άλογο και εμπόρευμα του νοσοκομείου. Τι να κάνω όμως. Το ρεβόλβερ. Το έχω. Εντάξει. Ει, είναι κανείς εδώ? Καλή γερόντισσα, άνοιξε μου να μπω για να ζεσταθώ λιγάκι. Άνοιξε. Πίσω διαολόσκυλοι. Πίσω. Πώς γίνεται, σατανάδες? Ένας, δυο, τρεις. Ότι να σας μετρήσω δεν μπορώ που να πάρει. Να σας δείξω εγώ. Το μαστίγιο να καλά. Να. Ανοίχτε. Άφησε με να περάσω μέσα να ζεσταθώ, καλή μου γιαγιά. Γυρίζω πίσω στο νοσοκομείο και παραπλανήθηκα μέσα στο σκοτάδι. Αυτός ο παλιό καιρός, ο Θεός να μας φυλάει. Μη φοβάσαι, είμαι κι εγώ απ' εδώ, καλή μου γερόντισσα. Όσοι είναι από εδώ βρίσκονται στα σπίτια τους τέτοια ώρα. Όσο για τους άλλους, δεν τους κάλεσε κανείς. Και γιατί χτύπας τόση ώρα, Χριστιανέ μου? Η μεγάλη πόρτα είναι ανοιχτή. Φέρετε άλογα από την αυλή. Γερόντισσα, πες στον υπηρέτη να περιποιηθεί τα λογό μου. Δεν είμαι γριά, είμαι Λιούμπα. Με συγχωρείς. Πες στον υπηρέτη. Ποιος υπηρέτης καλέ τέτοια ώρα? Άλλοι είναι τύφλα στο μεθύσι και κοιμούνται, άλλοι έχουν φύγει από το πρωί για το ρεπίνο. Είναι γιορτή σήμερα. Πάω μέσα εγώ. Έλα. Έλα, λογάκι μου. Εδώ είναι καλά. Να το κρυθαράκι σου. Να και το σανό σου. Έτσι, μπράβο. Φάε. Τώρα να σου φέρω το. Μπα. Εδώ έχει κι άλλο άλογο. Για να δω. Από τη σέλα, αν κρίνω καλά, πρέπει να είναι κοζάκικο. Άρα και κάποιος άλλος βρίσκεται στο σπίτι εκτός από τους οικοδεσπότες. Καλύτερα να πάρω μέσα μαζί μου τη σέλα και τα πράγματα που αγόρασα για το νοσοκομείο. Ωπα! Ωραία εδώ. Ζεστά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παλιό καιρός, ε. Ναι, πολύ κρύο. Τι παλιό καιρός. Τα πόδια μου πάγωσαν. Ο σβέρκος μου γιώμησε χιόνι και με μουσκιμα σαν βρεγμένη γάτα. Φοβούμαι μήπως βράχηκε και το ρεβόρβερ. Για να δω. Α, όχι. Είναι εντάξει. Τι παλιό καιρός. Λίγο έλειψε να χαθώ. Κι αν έλειπαν τα σκυλιά θα ήμουν μακαρίτης τώρα. Μεγάλη ιστορία. Ωραίες εικόνες αυτό το βιβλίο. Πού είναι τα αφεντικά εδώ? Η γριά έχει πάει στο ρεμπίνο και η κόρη τους ετοιμάζει τη σούπα. Πρόσεχε, πού πας? Πάρω λίγο να το πατήσεις. Δεν πρόσεξε από σκάτω από το πάνω φόρκι μου όταν κάνεις. Ήθελα να κάτσω κοντά στη θερμάστρα. Αυτό τον άνθρωπο το ξέρω. Κάπου τον έχω ξαναδεί. Α, ναι. Είναι ο Καλαχνίκοφ. Που έπεσα. Είναι κλεφταλογάς, κακοποιός πρώτης. Ναι. Τον θυμούμε. Ο πατέρας του και ο θείος του είχαν ένα πανδοχείο στο Ποκολόβκα και πουλούσαν τα άλογα που έκλεβε αυτός. Έχει έρθει και στο νοσοκομείο πολλές φορές. Όχι επειδή ήταν άρρωστος, αλλά για να μιλήσει στο γιατρό και να το ρωτήσει αν ήθελε κανένα άλογο ή αν είχε κανένα για πούλημα ή για ανταλλαγή.
Όλο κοιτάει το βιβλίο με τις εικόνες. Γιατί δεν μιλά? Και αυτός που κοιμάται το χάμο ποιος να είναι? Χωριά της φαίνεται. Θα κρατιέται όμως καλά για να έχει ολοκένουργες μπότες και αυτό το... Το λιωμένο χιόνι που έχουν απάνω οι μπότες του. Φαίνεται πως δεν θα έχει πολύ ώρα εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, είσαι από το Ποκολόβκα, ε? Ναι. Ωραίο χωριό. Σαν περνάς τη νύχτα ψηλά πάνω στο δρόμο και κοιτάζεις κάτω βαθιά στη χαράδρα, νομίζεις πως βρίσκεσαι στην άκρη του κόσμου, κοντά στο φεγγάρι και τον καταγάλανο ουρανό. Ναι, αλλά ο δρόμος εκεί είναι πολύ στενός, σχεδόν αδιάβατος, και με τόσες πολλές στροφές. Έχεις δίκιο. Αφού όταν κατεβαίνω καμιά φορά σε περίπτωση επιθυμίας ή για να κάνω μπόλια, αναγκάζομαι να σφυρίζω διαρκώς ή να φωνάζω. Γιατί αν συναντήσω κανένα άλλο αμάξι, είναι αδύνατο να περάσω. Οι κάτοικοι του Ποκολόβκα έχουν όμως φήμη καλού κυπουρού. Την άνοιξη όλο το χωριό πνίγεται στις ανθισμένες κερασιές. Έχουν όμως και τη φήμη καλού αλογοκλέφτη. Το καλοκαίρι μπορείς να αγοράσεις κεράσια, 3 καπίκια το καλάθι. Δώσε 3 καπίκια και παραδιαλέξεις. Έχουν και ωραίες γυναίκες που τρώνε πολύ, που τους αρέσει το λούσο και που δεν κάνουν τίποτα σκόλοι και καθημερινή, παρά να κάθονται στο δρόμο και να κουβεντιάζουν. Τι κάνεις, Λιούμπα? Τίποτα. Και γιατί περπατάς ξυπόλυτη στο βρεγμένο πάτωμα από τη μια μεριά στην άλλη? Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Έλα να δεις μια ωραία εικόνα. Ποιος είναι αυτός με τα άλογα? Ο προφήτης Ηλίας, που επιχειρεί με 3 άλογα την κατάκτηση του ουρανού. Σπουδαίος. Υπέροχος πίνακας. Αν μπορούσα, θα έπαιρνα τα χαλινάρια από τα χέρια του. Ψάξανε οι διάολοι. Είναι ο αέρας, ο αέρας. Κατά τη γνώμη σου που είσαι μορφωμένος άνθρωπος, κύριε... Εργούνοφ. Κύριε Εργούνοφ, υπάρχουν ή όχι διάβολοι? Τι να σου πω, αγαπητέ μου. Σύμφωνα με τη λογική και την επιστήμη, δεν υπάρχουν, αφού είναι προλήψεις. Αλλά όπως το σκεφτόμαστε εμείς τώρα με τη δική μας λογική, υπάρχουν. Με λίγα λόγια, είδα πολλούς στη ζωή μου. Με 1000 χρώματα. Μετά τις σπουδές μου, διορίστηκα σε ένα στρατιωτικό ιατρείο στο Σύνταγμα των Δραγών. Και φυσικά πολέμησα κι εγώ. Πήρα πολλά μετάλλια και το παράσημο του Ερυθρού Σταυρού. Μετά τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, γύρισα στη Ρωσία και διορίστηκα στο νοσοκομείο του Ζέμστοφ. Ύστερα από τόσες περιπλανήσεις, είδα στη ζωή μου περισσότερα από όσα βλέπουν οι άλλοι στα όνειρά τους. Συχνά συνάντησα διαβόλους. Όχι διαβόλους με κέρατα και ουρά. Αυτά είναι ανοησίες εδώ που τα λέμε. Αλλά κάτι παρόμοιο με διαβόλους. Πού λοιπόν? Σε διάφορα μέρη. Δεν είναι ανάγκη να πάει κανείς μακριά. Πέρυσι, εξορκισμένος τη νύχτα, συνάντησα έναν εδώ στην πόρτα. Θυμάμαι πάλι, πήγαινα στο Κολοχίνο για να κάνω μπόλια. Φυσικά είχα όπως πάντα ένα μικρό αμάξι, ένα άλογο και όλα τα σύνεργα. Είχα ακόμα μαζί μου το ρολόι μου και όλα τα άλλα. Γι' αυτό πρόσεχα στο δρόμο μου, επειδή φοβήθηκα μήπως μου συμβεί τίποτα. Διαβόλους, είδες? Μη βιάζεσαι. Φτάνω που λέτε στην κοιλάδα τους Μινογέ. Καταραμένο να είναι και αρχίζω να κατεβαίνω. Ξαφνικά ξεπετιέται μπροστά μου κάποιος. Τα μαλλιά του ήταν κατάμαυρα. Τα μάτια του και το πρόσωπό του νόμιζες πως ήταν πασαλημένα με καπνιά. Πλησιάζει και αρπάζει τα χαλινάρια από τα αριστερά. «Αλτ!» μου φωνάζει. Κοιτάει προσεκτικά τ' άλογο, έπειτα εμένα, αφήνει τα χαλινάρια και έπειτα μου λέει ξερά. «Πού πας?» Έδειχνε τα δόντια του και τα μάτια του άστραφταν από την κακία. «Α, διάβολη», είπα μέσα μου. «Πάω να κάνω μπόλια, τι σε ενδιαφέρει?» «Αν είναι έτσι», μου λέει τότε, «κάνε μου και εμένα μπόλι». Σήκωσε το μανίκι του και σήκωσε τον μπράτσο του μέχρι τη μύτη μου. Δεν είχα όρεξη ασφαλώς για καυγάδες και μια και δυο του κάνω τον πόλη για να το ξεφορτωθώ. Ύστερα από λίγο, όταν κοίταξε, το πορτοφόλι μου ήταν ξαφρισμένο. Ο άγνωστος της κοιλάδας τους Μινογέ. Έπιασα το χαλινάρι από τα αριστερά, αυτό είναι σωστό. Όσο όμως για τον πόλη, μου φαίνεται πως ονειρεύεσαι, αγαπητέ μου. Ούτε λόγος έγινε για πόλη. Δεν μιλάω για σένα. Αν κοιμάσαι, καλά κοιμάσαι. Τι διαβάζεις? Εικόνες βλέπω. Κοίταξε, Μέρι, αν μου βρεις τέτοια άλογα, θα ανέβω στον ουρανό. Οι αμαρτωλοί δεν πάνε στον ουρανό. Στρώσε το τραπέζι, Λιούμπα. Τι καλό έχεις ετοιμάσει? Κρέας βραστό, λαρδί, αγκουράκι τουρσί και γάχαρο με κρέας. Φέρα και μια καράφα βότκα. Να, κάτσε κοντά σου. Κάτσε. Έφερα και τη βότκα.
Βάλε στα ποτήρια. Υσυγεία. Υσυγεία. Τι ωραίο πράγμα. Να ξαναβάλω. Ευχαριστώ. Να κάτσω εδώ. Και βέβαια. Βότκα, κύριε Καλαχνίκοφ. Όχι. Εσείς. Όχι. Δεν θα πιω μόνος τότε. Θες χειρομέρι. Ναι. Και άλλη βότκα. Έχετε κάτι επιτίδιους στο Ποκολόβκα, ε? Επιτίδιους? Τι είδους? Δεν ξέρεις. Για τάλογα. Επιτίδιους για να κλέβουν τάλογα. Α, εννοείς τους επιτίδιους. Τους μπεκρίδες και τους κλέφτες. Αυτό είναι. Ήταν κάποτε. Τώρα δεν υπάρχουν. Τώρα θα ρω πως δεν έμεινε πια άλλος από το γέρο Φιλία. Που είναι κι αυτός τυφλός. Δεν μένει πια άλλος εκτός από τον Φιλία. Θα πρέπει να είναι τώρα 60 χρονών πάνω κάτω. Τα γερμανικά βόλια του βγάλαν το ένα μάτι. Και από τ' άλλο δεν βλέπει καλά τώρα. Όταν τον παλιό καιρό το συναντούσε ο αστυνόμος το φώναζε. Σαμίγι. Έτσι το φώναζαν και οι χωριάτες. Σαμίγι από εδώ, σαμίγι από εκεί. Σαν να ήταν ο αρχηγός των Κυρκασίων που επαναστάτησε κατά το Ρώσο στον Κάφκασο. Τώρα όμως δεν έχει άλλο όνομα. Το φωνάζουν Φιλία τον Αλήθωρο. Ήταν περίφημος. Μαζί με τον καημέρο τον Αντρέα, τον πατέρα της Λιούμπα, μια νύχτα γλίστρησα στο Ρόγνοβο, όπου στάθμευαν τα γερμανικά συντάγματα του υπηκού και άρπαξαν 9 άλογα, το ένα καλύτερο από τ' άλλο. Δεν φοβήθηκαν ούτε τους σκοπούς. Την άλλη μέρα τα πούλησα στο Τσιγκάνο Αφόγκα για 20 ρούβλια. Οι σημερινοί τύποι όμως προσπαθούν να κλέψουν το άλογο κανενός μεθυσμένου ή κοιμισμένου. Και σαν αλήτες που είναι, κλέβουν μαζί και τις μπότες του μεθυσμένου και γίνονται καπνός. Για να τα πουλήσουν καμιά εκατοστιβέρτσια μακριά. Τα πουλάνε στο παζάρι και παζαρεύουν σαν Εβραίοι μέχρι που να τους πιάσουν οι χωροφύλακες. Τους ηλίθιους! Αυτό δεν είναι δουλειά, είναι έσχος. Τίποτε είναι άνθρωποι, μη μου πεις. Και ο Μέρικ. Ο Μέρικ δεν είναι από τα μέρη μας. Είναι από την επαρχία του Χάρκοφ, από το Μίζεριτς. Είναι όμως τύπος. Δεν έχει παράπονο κανείς. Είναι λεβέντης. Ναι, δεν έχει σημασία που τον έριξαν κάποτε και του έκαναν μπάνιο μέσα στο παγερό ποτάμι. Τι έγινε? Να, κάποτε ο Φιλίας είχε κλέψει από τη Σαμοϊλόφκα 3 άλογα και νομίζαν πως τα είχα κλέψει εγώ. Όλοι οι κάτοικοι του Σαμοϊλόφκα με τους υπηρέτες τους είναι καμιά τριανταριά. Ένας από αυτούς μου είπε στο παζάρι: Έλα Μερίκ να δεις τα άλογα που αγοράσαμε. Εγώ βέβαια που ενδιαφερόμουν πήγα για να δω τα άλογα. Και τότε όλοι τους μου έθεσαν τα χέρια και με πήγα στο ποτάμι. Τώρα να σου δείξουμε τα άλογα, μου είπαν. Πάνω στο παγωμένο νερό είχε μια τρύπα. Άνοιξαν άλλη μια ακόμη και όπως ήμουν αδεμένος με τις μπότες και με την κούνα, με έβαζαν από τη μια τρύπα και με τραβούσαν από την άλλη. Κρυώνω κι εγώ, όπως τα λες. Το κρύο το συνήθισα. Αλλά όταν με έβγαλαν έξω, με ξάπλωσαν στο χιόνι και άρχισαν να με χτυπούν με τα ξύλα στα γόνατα και στα χέρια. Αυτό με πόνεσε πολύ. Με έκαναν κομμάτια στο ξύλο και έφυγα. Όλα πάνω μου ήταν παγωμένα και ξυλιασμένα. Σηκώθηκα. Μα πού να κάνω βήμα. Ο Θεός έκανε το θαύμα του. Πέρασε η γυναίκα μου με τα μάξι και με περιμάζεψε. Ακριβώς ό,τι συμβαίνει σε εμάς στην επαρχία της Πέτσα. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Φτου. Δεν μου δίνω σημασία. Μα θέλω κι εγώ να τους δείξω πως είμαι από εκείνους που δεν φοβούνται τίποτα στον κόσμο. Θέλω κι εγώ να πω κάτι το παράξενο, το θαυμάσιο. Τα μάτια μου κάνουν πουλάκια από τη βότκα. Αυτοί όλο και μιλούν μεταξύ τους, λες και δεν είμαι καθόλου εδώ. Θέλω κι εγώ να μιλήσω. Θέλω κι εγώ να στιευτώ με τη Λιούμπα. Της αρέσω. 5-6 φορές έχει καρτίσει κοντά μου. Η όμη της. Τα γόνατά της μ' άγγιξαν. Απρόσεκτα δείτε. Με έσπρωξε και με τους αγκώνες. Αυτή όμως. Φτου. Για όλο Καλαχνίκοφ. Κάνει το βαρύ και το σκεφτικό. Κάνει και το σημείο του σταυρού κάθε φορά που θα χασμουρηθεί. Μας κάνει τον Άγιο.
Εγώ όμως σε ξέρω καλά, Καλαχνίκοφ. Είσαι ένας κλέφτης δίχως ίκτο που ρημάζει όποιο δυστυχισμένο βρει μπροστά του. Η Λιούμπα σε θαυμάζει, ε? Φούσκωσε κι άλλο. Ποιος είσαι, ε? Δυο φορές η κοινωνία απέτησε τη φυλάκισή σου και δεν τη γλίτωσες. Και απαιτεί και την εξορία σου στη Σιβηρία. Ας είναι όμως καλά ο θείος σου και ο πατέρας σου που σε βοήθησαν. Μήπως όμως είναι καλύτεροι σου και αυτοί κλέβουν άλογα. Σε ξέρω. Όλους σας ξέρω. Σήκωσε το τραπέζι, Λιούμπα. Τελειώσατε. Πάτε ρημόνε της ουράνιας. Μας κάνουν και τους θεοσεβούμενους. Δεν μπορούν χωρίς προσευχή μετά από το φαΐ. Αμήν. Έφερα αρωματισμένο ψωμί και κρασί. Βάλε τα στο τραπέζι. Μακαρία της ψυχής του. Αιωνία του η μνήμη του Μακαρίτη του Ανδρέα. Αιωνία του η μνήμη. Τότε που ζούσε, συγκεντρωνόμαστε πολλές φορές εδώ στο σπίτι του αδερφού μου του Μαρτίνου. Ω Θεέ μου, τι άνθρωπος ήταν αυτός. Τι συζητήσεις κάναμε. Συζητήσεις καταπληκτικές. Θυμάμαι ήταν ο Φιλίας, ο Στουκοντέι, ο Βεντόρ. Όλοι ήταν με ανώτερο πνεύμα. Και να ξέρεις πόσο ωραία περνούσαμε. Πόσο διασκεδάζαμε. Μέρικ, κοίταξε τι μου έφερε σήμερα ο Καλαχνίκο. Δεν είναι ωραία? Σου έφερα και την καρφίτσα και το κολλιέ. Πόσες χάνδρες. Πρόσεξε, θα σε ζηλέψει ο καθρέφτης. Τώρα να δεις ακόμα. Τι λες? Θαύμα. Είναι ινδιάνικη αυτή η ρόμπα, ξέρεις, κοίτα. Ολοκόκκινα και μπλε μπουάν. Τώρα να δεις, έχω άλλη μια ακόμα. Είναι και αυτή κόκκινη, αλλά με βολάν. Κοίτα πώς κάνει, φρου. Δεν είναι ωραία? Κοίτα, έχω και βραχιόλια και δαχτυλίδια. Όλα είναι δικά μου, όλα. Και Ελλάδα, χρυσό μου τον πόνο σου. Έτσι, μπράβο, Καλαχνίκο, δώσ' μου. Χόρεψε, Μέρι. Να είμαι κιόλας. Στο τραπέζι, χόρεψε, στο τραπέζι. Και στο τραπέζι, και στο παούλο. Τι φωτιά! Τι λαύρα είναι αυτή η κοπέλα! Τι φωτιά! Θα ήταν λίγο να τη χαρίσει κανείς ό,τι κι αν έχει. Γιατί να είμαι ένας νοσοκόμος, γιατί να μην είμαι κι εγώ ένας χωριάτης, γιατί να έχω ένα σακάκι και μια αλυσίδα του ρολογιού και ένα χρυσό κλειδί και όχι ένα μπλε πουκάμισο και μια σκηνένια ζώνη. Τότε θα μπορούσα κι εγώ να πιω όσο θέλω, να χορέψω όσο θέλω, να τραγουδήσω όπως μ' αρέσει και να σφίξω κι εγώ τη Λιούμπα. Να τη σφίξω στα δυο μου χέρια όπως κάνει ο Μέρικ. Ω, το κολλιέ μου έσπασε. Αν ήξερα που έχει κρυμμένα τα λεφτά της υγριά σου, θα τη σκότωνα. Θα σου έκοβα το λαιμό με ένα μαχαίρι και έπειτα θα έβαζα φωτιά στο χάνι. Οι άνθρωποι θα νόμιζαν τότε πως καήκατε από τη φωτιά και εγώ με το παραδάκι στην τσέπη θα έφευγα για το Κουβάν. Θα αγόραζα κοπάδια και θα είχα γελάδες. Πες μου, είναι ωραία στο Κουβάν? Είναι ώρα μου να φύγω. Ο Φιλίας θα με περιμένει. Γεια σου, Λιούμπα! Πώς θα φύγει αυτός? Μήπως πάρει τα λόγο μου? Θεέ μου. Τι απέσιος καιρός. Γιατί μας έδεσες, Θεέ μου, με τη γη και δεν μας δίνεις τη δική σου ελευθερία? Πάει. Το σκέπασε κιόλας στο χιόνι. Χάθηκε στο σκοτάδι. Οι κερασιές. Κοίτα, Θεέ μου. Νικημένες τα ρίσκια αυτές των άνεμων σκύβουν στη γη και οδύρονται. Ευτυχώς. Δεν πήρε τα λόγο μου.
κρυώνω. Ας πάω μέσα. Να μια και άλλη μια. Τι κάνεις εκεί, χάμω? Μαζεύω τις χάντρες μου. Να σε βοηθήσω. Α, να κι άλλη. Τι ωραία κοπέλα. Αν έλειπε ο Μέρικ από το σπίτι, το κάνει ξεπίτηδες. Την καταλαβαίνω εγώ. Ξεπίτηδες σέρνεται τσιχά μου και με προκαλεί. Αν έλειπε ο Μέρικ, που να έχει πάει τώρα? Μπορεί να πήγε απάνω. Της αρέσω. Ναι, ναι. Είναι μικρή βέβαια. Σίγουρα όμως όχι και τόσο τίμια. Μα κι αν είναι τίμια, τι θα με πείραζε αφού βρίσκομαι στο καταφύγιο των ληστών? Αν έλειπε ο Μέρικ, θα την έσφιγγα πολλές φορές την αγκαλιά μου. Άμα βαρεθείς, πες να κοιμηθείς. Ας βάλω το ρεβόρβερ κάτω από το μαξιλάρι. Σίγουρα πράγματα. Έτσι. Ας σβήσω και το κερί. Λιούμπα. Λιούμπα. Γιατί να με προκαλεί έτσι? Αν έπαιρνε ο διάολος το Μέρικ. Τι όμορφη που είναι. Λιούμπα. Ποιος είναι στην πόρτα? Ο Μέρικ και να βγει την πίπα του. Είναι απέσιο το ταμπάκο σου, καταραμένο. Μου έρχεται να κάνω εμετό. Το ανακατεύαμε ανθιβρώμης. Κάνει καλό στα λεμόνια. Φεύγεις? Λέω να πάω για ύπνο. Καληνύχτα. Μείνε. Μη φεύγεις, Μέρικ. Όχι, Λιούμπα, μη με κρατάς άλλο. Άκουσε με, Μέρικ. Ξέρω ότι θα βρεις τα λεφτά της μαμάς. Ότι θα μας στραγγαλίσεις και εκείνη και εμένα. Και ότι θα πας στο κουβάν για να αγαπήσεις άλλες κοπέλες. Αλλά ο Θεός μαζί σου. Ένα πράγμα σου ζητώ εγώ, φως μου. Μείνε. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να περπατήσω. Από όσα φύγεις, ήρθες με τα πόδια. Με ποιο άλογο θα φύγεις? Να σου πω. Κοιμάται φουσκωμένος Σατανάς. Γεια σου. Γεια σου, Μέρικ. Θα τον κανονίσει το ρεβόλ. Ξυπνήσατε. Άφησε με να περάσω. Όχι. Άσε το σιρτή, άφησε με να περάσω, σου λέω. Τι στάθηκες εκεί? Τι θες να πας να κάνεις? Να πάω να δω τα λογό. Γιατί να πας να το δεις? Κοίταξε εμένα καλύτερα. Τι ωραίο αυτό το χρυσό κλειδάκι στην αλυσίδα του ρολογιού σου. Άφησε με να περάσω. Θα φύγει με τα λογό μου. Άφησε με να περάσω, διαβολοκόριτσο. Πού να πάρει? Πόρτα και σύρτες έγιναν ένα. Άφησε με να περάσω. Θα φύγει, σου λέω. Θα φύγει. Πόρτα δεν θα φύγει. Ξεκουμπήσω από πάνω μου. Μη φύγει, φως μου. Φοβάμαι, μονάχη μου. Φίλησέ με. Έλα λοιπόν, άφησε με να περάσω. Σε άκουσα προλίγο που έλεγες στο Μέρικ πως τον αγαπάς. Και τι με αυτό? Ποιον αγαπάω? Μόνο το μαξιλάρι μου το ξέρει. Δώσε μου αυτό το κλειδάκι. Διάβολο γυναίκα, φύγε! Είναι θεοσκότεινη εδώ μέσα. Άγια Ελλάδα. Εδώ. Ο χείρος και κοιμάται. Πού είναι τα λογό μου? Πού είναι? Πίσω! Πίσω, μαντρόσκυλα! Πίσω! Σκοτάδι. Μόνο σκοτάδι και χιόνι.
Μόνο μορφές που σχηματίζει το χιόνι πέφτοντας. Μόνο αυτές. Ωχ, Θεέ μου. Πόσο θα ανατερέσει με οι γκριμάτσες τους. Όχι, 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 Αμαζόνες με τα ασπράλογα, όχι, όχι. Θα με σκοτώσουν. Δεν μπορώ να τρέξω. Θα με προφτάσουν. Θα με προφτάσουν. Πού είναι? Χάθηκαν. Ευτυχώς. Μα γιατί εκεί και την πετούν πάνω από το κεφάλι μου? Πόσο μεγάλο κοπάδι. Όχι, όχι. Είναι το παιχνίδισμα του χιόνι. Πάλι εσείς, μαντρόσκυλα! Ενά! Να! Να! Πού είναι η Λιούμπα? Είναι η θεοσκότεινη εδώ μέσα. Δεν είναι εδώ. Α, εδώ είσαι. Πού είναι τα λογό μου? Δεν απαντάς. Κάνεις πως κοιμάσαι, ε? Μη μου κρύβεσαι κάτω από τα σκεπάσματα. Πού είναι τα λογό μου, φύγε, σου λέω. Φύγε. Μη μου κρύβεσαι και μου κολλάς στον τοίχο. Θέλω τα λογό μου, διάβολο γυναίκα, κατάλαβες? Μισώ, σε μισώ. Πες μου που είναι τα λογό μου, αλλιώς θα σε πάρει ο Χάρος. Πίσω, πίσω, καταραμένε, πίσω. Θα σε πλήξω. Πίσω. Θα σε κάνω κομμάτια. Πίσω, καταραμένε. Να. Πίσω. Τα αυτιά μου. Πίσω. Πάρε κι αυτό. Διάβολο γυναίκα. Θα μου το πληρώσεις. Τα αυτιά μου βουίζουν. Ωραία φλόγα. Ο άνεμος άρχισε να πέφτει. Και αυτό το βουητό πότε θα πάψει? Μου φαίνεται πως κάθομαι κάτω από μια γέφυρα και περνάει συνεχώς ένα τρένο πάνω από το κεφάλι μου. Και το τελευταίο. Ξημέρωση. Πρέπει να του δίνω. Τα λογό μου το κλέψανε. Δεν πειράζει. Θα φορτωθώ τη σέλα και τα ψώνια του νοσοκομείου εγώ. Μπα. Δεν τα βλέπω. Κι όμως θυμάμαι πολύ καλά πως τα έβαλα εδώ. Τώρα κατάλαβα. Γι' αυτό είχε γλιστρήσει κάποιος έξω την ώρα που έμπαινα. Είμαι και για σας καλός παλιόσκυλα. Τώρα να δείτε. Η θύλα σταμάτησε. Όλα είναι ήρεμα. Πόσο νεκρή φαίνεται η κατάσπρη παιδιάδα. Ούτε ένα πουλί στον πρωινό ουρανό. Τίποτα. Ας ξεκινήσω. Τι θα πω τώρα στο γιατρό? Θα πρέπει να σκεφτώ κάτι. Να ετοιμάσω τις απαντήσεις μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Διάολο χωριάτες. Λιούμπα. Τι γυναίκα. Αχ,
Θεέ μου. Γιατί να ζω ανάμεσα στους γιατρούς, στους νοσοκόμους, στους εμπόρους, στους γραμματικούς και όχι ανάμεσα στους ελεύθερους ανθρώπους? Υπάρχουν τόσα ελεύθερα πουλιά, τόσα ελεύθερα ζώα, ένας ελεύθερος μέρικ που δεν φοβούνται κανένα, που δεν έχουν ανάγκη κανένα. Ποιος λοιπόν έχει επινοήσει? Ποιος είπε ότι πρέπει να σηκώνεσαι το πρωί να τρως το μεσημέρι? Ποιος έχει πει πως πρέπει ένας γιατρός να είναι ανώτερος από ένα νοσοκόμο? Ποιος έχει πει πως πρέπει να κοιμάται κανένας μέσα σε ένα δωμάτιο και πως δεν έχει το δικαίωμα να αγαπάει άλλη γυναίκα από τη γυναίκα του? Και γιατί όχι το αντίθετο? Γιατί όχι να τρώμε τη νύχτα και να κοιμόμαστε τη μέρα? Και να πηδήξει κανείς απάνω σε ένα άλογο χωρίς να ενδιαφέρεται τι νοσ είναι. Να τρέξει σαν διάβολος μέσα στην εξοχή, ανάμεσα στα δάση, ανάμεσα στις χαράδρες, μαζί με τον άνεμο, να αγαπήσει τις κοπέλες και να γελάζει σε βάρος όλου του κόσμου. Κουράστηκα. Ας ακουμπήσω λιγάκι σε αυτό τον κορμό. Θλιμμένη μόνο όταν η ζωή. Καθημερινή αβεβαιότητα. Γιατί να ζω μέσα στα φάρμακα και τις βεντούζες? Είναι τόσο αποκαρδιωτικά, αποκρουστικά πράγματα. Ποιος λέει ότι είναι αμάρτημα να γλεντήσεις? Όσοι το λένε δεν θα έχουν ζήσει ελεύθερα όπως ο Μέρικ και ο Καλαχνίκοφ. Ποτέ δεν θα έχουν αγαπήσει τη Λιούμπα. Σ' όλη τους τη ζωή θα ζητιανεύουν, θα ζουν χωρίς απόλαυση και δεν θα αγαπούν. Θα ζουν σαν τα βατράχια. Γιατί να μην έχω γίνει ακόμα κι εγώ ένας κλέφτης, ένας λοποδίτης ή ακόμα κι ένας ληστής? Ναι, ναι, είναι γιατί δεν είμαι ικανός γι' αυτό. Ή ακόμα γιατί δεν βρήκα την ευκαιρία. Γιατί δεν βρήκα την ευκαιρία. Η φωτιά όλο και φουντώνει. Σίγουρα ο Μέρικ. Αχ, πως θυμάμαι ακόμα τα λόγια του. Αν ήξερα που έχει κρυμμένα τα λεφτά της υγριά σου, θα τη σκότωνα. Θα σου έκοβα το δαιμόμενο μαχαίρι και έπειτα θα έβαζα φωτιά στο χάνι. Ει, Ερκούρο! Ερκούρο! Ναι, ποιος φωνάζει? Τα παιδιά αφήσανε χρόνο στο καμπαρέ. Τι κάνεις, έρχεσαι? Ναι, ναι, έρχομαι. Κάνε γρήγορα! Και πάλι στο καμπαρέ. Πάλι θα πιω. Πάλι θα πιω.